202. Yes! Oh, wow! Με την Ουκρανική σημαία στα χέρια, χαρούμενη και εμφανώς συγκινημένη, η Γιαροσλάβα Μάχου Τσίκ πανηγυρίζει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, την ώρα που οι θεατές της Τάρκα Αρένα του Βελιγραδίου την αποθεώνουν. Η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας της που δοκιμάζεται είναι η καλύτερη επιβράβευση για την 20χρονη αθλήτρια από τον Ντνίπρο. I jump for medal for our Ukrainian people who now in Ukraine and for our military that protect our country. And now I protect our country on the track and show that Ukrainian people never give up and it's strong nation that will do everything for the winning. Η νίκη της στο άλμα εις ύψος με 2 μέτρα και 2 εκατοστά ήταν κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, όχι λόγω της αξίας της, αλλά για όλα όσα πέρασε μέχρι να φτάσει στο Βελιγράδι. Όπως εξομολογήθηκε η ίδια, έζησε για 2 εβδομάδες την κόλαση του πολέμου που ξέσπασε στη χώρα της στις 24 Φεβρουαρίου. Έφυγε από την πόλη της οδικός στις 6 Μαρτίου και μετά από μια οδύσσια 3 ημερών με πολύ φόβο, έφτασε τελικά στο Βελιγράδι. Τον τελευταίο μήνα μπορεί να έκανε ελάχιστες προπονήσεις, όμως η δύναμη της θέλησης για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για την πατρίδα της την έκανε τελικά παγκόσμια πρωταθλήτρια. It's gold in Belgrade.